Είναι ελεγχόμενα τα περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να τονίσω προς όλες τις πλευρές ότι το Πανεπιστήμιο έχει αποφασίσει να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την περιουσία του από τέτοιες παρεμβατικές ενέργειες. Ήδη, όπως ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα συνελήφθησαν δύο που προσπάθησαν να κλέψουν καλώδια, εκλήθηκε η αστυνομία και τους συνέλαβε. Αυτό θα συνεχιστεί από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και μάλιστα από ό,τι έμαθα, ήταν και επικίνδυνο ακόμα και για τους δράστες αυτό, έτσι. Δηλαδή ακριβώς, βάζανε ακριβώς κοριτσάκια μέσα σε φρεάτια. Για πέστε μας. Ένα μικρό παιδάκι μέσα σε φρεάτιο με μία πέτρα προσπαθούσε να κόψει καλώδιο τάσης. Υπήρχε κίνδυνος να απονθρακωθεί. Βέβαια. Και να είμαστε μπροστά σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Δηλαδή με μία πέτρα έτσι το χτύπαγε, δηλαδή για να το κόψει. Αυτό εννοείται. Ακριβώς. Νομίζω ότι, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, η ύπαρξη του καταβλισμού των Ρωμά δίπλα στο Πανεπιστήμιο εγκυμονεί κινδύνους για κλοπές και παρεμβατικές ενέργειες και κάνω έκκληση στους φορείς της πόλης να προβούν στα δέοντα. Ναι, αλλά αυτό λέω, δεν έχετε κάνει κάποια έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες, έχετε πάρει κάποια πάρα απάντηση? Πάρα πολλά, κύριε Πλανού. Καμία απάντηση, κύριε Πλανού. Και θέλω μέσα από την εκπομπή σας να ρωτήσω αν στην πολεοδομία υπάρχει πρακτικό κατεδάφισης. Και αν υπάρχει, ρωτάω, αν υπάρχει, γιατί δεν υλοποιείται?